99 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μόλις το τελευταίο 24ωρο, είναι 697 οι διασωληνωμένοι ασθενείς, ενώ τα σημερινά κρούσματα είναι 7.009. Από αυτά τα 2.156 εντοπίστηκαν στην Αττική, ακολουθεί η Θεσσαλονίκη με 1.048 μολύνσεις, έχουν γίνει πάρα πολλά τεστ, 591.000. Με τα μονοκλονικά αντισώματα, Δέσποινα, προχωράει η χορήγησή τους. Υπάρχει ζήτηση δηλαδή από τα νοσοκομεία και από τους γιατρούς. Ε, Πόπι, τα μονοκλονικά αντισώματα, τα οποία φέρουν και μια πολύ μεγάλη ελπίδα στου ασθενεί, του βαρέα πάσχοντε, ωστόσο φαίνεται ότι οι γιατροί δεν μπαίνουν για να κάνουν αιτήσει για του ασθενεί του. Το πιο πιθανό είναι ότι δεν γνωρίζουν πολύ καλά τη διαδικασία ακόμα. Ε, να σου πω ότι είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι στιγμή μόλι 32 ασθενεί έχουν λάβει αυτή τη θεραπεία με τα μονοκλονικά αντισώματα. Έχουν γίνει 40 αιτήσει. Υπάρχει μια συζήτηση για το αν θα πρέπει να διευρυθούν τα κριτήρια και να είναι και άλλοι ασθενεί ειδικοί. Και ούχοι. Mm -hmm. Ενώ αυτό που μαθαίνω είναι ότι αρχικά θα ξεκινήσουν με ενημέρωση, καμπάνια ενημέρωση στους γιατρού, προκειμένου να ξέρουν ποιοι ασθενεί είναι αυτοί που μπορούν να κάνουν τι αιτήσει για τα μονοκλονικά. Να σου ζητήσω κλείνοντα και το πώ εξελίσσεται, αν ξέρουμε στοιχεία για την κατάσταση τη υγεία του Μητροπολίτη Ατολία Ακαρνανία, του κ. Κοσμά. Συνεχίζει να νοσηλεύεται διασωληνωμένος, Η κατάστασή του είναι κρίσιμη, νοσηλεύεται στη Μονάδα εντατική Θεραπείας του Ευαγγελισμού, ενώ α, έχει εμφανίσει και πολυοργανική ανεπάρκεια.